Ανάσταση και αφύπνιση. Τόσα χρόνια, γιατί δεν μιλούσαν οι γυναίκες, τώρα το θυμήθηκαν. Αλλά δεν φταίει κανένα άλλο. Καλώς τον. Τι γίνεται, πάνω στην ώρα. Τι έχουμε εδώ. Φίλιππε, η γυναίκα σου πώς θα πάει με τη δημοσιογραφία. Περίφημα. Να φανταστείς, ο εκδότης της είπε ότι με τα άρθρα που γράφει αυξήθηκαν κατακόρυφα οι πωλήσεις. Βλέπεις, οι γυναίκες άρχισαν να διαβάζουν εφημερίδες. Α, συγχαρητήρια. Στους δυο σας. Έβγε. Γιατί το λες έτσι. Φίλιππε, στην κοινωνία μας έχουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Τους κληρονομήσαμε από τους πατεράδες μας και τις μανάδες μας και μια χαρά όμορφα και αρμονικά τα περνούσαμε τόσα χρόνια με τις γυναίκες μας. Ε? Τώρα τι την έπιασε στη δικιά σου εκεί και σηκωθήκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι, τι να πω. Και τη σιγοντάρεις και εσύ από πάνω. Δεν καταλαβαίνω, τι είναι αυτά που λες. Σηκωθήκαν τα πόδια να βαρέσει το κεφάλι. Ναι. Επιτρέπεται εσύ να τα λες αυτά, κοσμογυρισμένος άνθρωπος. Οι γυναίκες στην Ευρώπη δεν είναι όπως εδώ. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι γυναίκες στην Ευρώπη. Εμένα με ενδιαφέρει ότι οι γυναίκες εδώ σήκωσαν μπαϊράκι. Άντε μαζέψε τι. Άντε κόψτε το πριν να είναι αργά. Άντε. Μαζέψε εσύ. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για τη γυναίκα μου. Δεν μαζέψε τι που σου λέω, μη τη μαζέψω εγώ. Άντε, άντε. Να μαζέψει εσύ τη γυναίκα μου. Ναι. Για μέτρα τα λόγια σου, γιατί πολλά μας τα πες. Σε μένα μιλάς έτσι. Ναι, σε σένα. Και όταν μιλάς για τη γυναίκα μου, θα στέκεσαι σούζα. Τι θα πουλήσω. Εγώ στη γυναίκα σου. Ναι, ρε. Ακούσε, σου λέω. Μην τολμήσεις να ξαναεμφανιστείς μπροστά μου. Δεν το είχα σκοπό. Αφού αφήνεις τη γυναίκα σου να μπαίνει ανάμεσά μας και να χαλάει μια φιλία τόσων χρόνων, τι να σου πω. Τροπή σου. Είσαι άξιος της μοίρας σου. Και ήθελα και για συνέτερο. Δεν μπορείς να φέρεις πόρτα ούτε το σπίτι σου. Άντε φύγε από εδώ. Δεν λες καλύτερα που το κόψαμε στην αρχή, γιατί μετά που να σε κυνηγάμε στις σπηλιές. Οπισθοδρομικέ. Ελαφή. Γελί. Ελαφή. Γελί. Πάρε και την κοιλάδα. Και δώστε την εφημερίδα. Άντε ρε καραγκιόζη. Άντε φύγε από εδώ.